Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την εξαφάνιση του 64χρονου Γιάννη Πολιουδάκη από τις Βουκολιές Χανίων ασχολήθηκε το βράδυ της Παρασκευής η εκπομπή του Αλφα Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις πως ο 64χρονος έπεσε θύμα από κάποιον μάλλον γνωστό του. Το Τούνελ εντόπισε σημαντικούς μάρτυρες που ανοίγουν το δρόμο για τη λύση του μυστηρίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η δημοσιογράφος Αγγελική Νικολούλη και την ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Κυρία Νικολούλη, καλησπέρα σας από την Κρήτη. Καλησπέρα σε όλους. Χθες το βράδυ καθυλώθηκε το τηλεοπτικό κοινό, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα των Χανίων, διότι εδώ και μήνες ζούμε σε αυτό το θρίλερ της εξαφάνισης του 64χρονου Γιάννη Πολιουδάκη από τις Βουκολιές Χανίων. Και ήταν καταιγιστικές οι εξελίξεις που αποκάλυψε η εκπομπή. Οι συγγενείς του Γιάννη του Πολιουδάκη, που κατάλαβαν ότι κάτι το περίεργο συμβαίνει με την εξαφάνισή του, ήρθαν χθες στην εκπομπή. Διαπιστώσαμε λοιπόν και εμείς από το επιτόπιο ρεπορτάζ, αλλά και από τις πληροφορίες που δεχθήκαμε στην εκπομπή, ότι πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση που πρέπει πλέον να ερευνηθεί εξονυχιστικά από την ασφάλεια των Χανίων. Αν μου επιτρέπετε, και χωρίς να θέλω να κάνω την ειδική, δεν μιλάς για αυτοκτονία, γιατί έτσι έλεγαν στην αρχή, γιατί η εξαφάνιση αυτή μετρά περίπου 4 μήνες. Δεν μιλάς λοιπόν για αυτοκτονία όταν έχεις στοιχεία που σου δείχνουν έναν εφηνιδιασμό μέσα στο σπίτι του αγνοούμενου, πιθανά από κάποιο γνωστό του. Αλλά και πάλι, και αυτά τα στοιχεία να μην δεις, οφείλεις να ερευνήσεις το τι είπε ο ίδιος ο αγνοούμενος σε συγκινικά και φιλικά του πρόσωπα πριν χαθεί. Και δεν μιλάμε για κάποιον φαφλατά, μιλάμε για έναν άνθρωπο σοβαρό και λιγομίλητο. Ο ίδιος λοιπόν πριν εξαφανιστεί υπέδειξε ένα άτομο από το γνώριμο περιβάλλον του, το οποίο όπως είχε πει του χρωστούσε κάποια δεδουλευμένα, αλλά όπως ο ίδιος λοιπόν ο γνώμενος ανέφερε, αυτό το άτομο τον είχε μπλέξει μια οικονομική περιπέτεια. Τον έβαλε δηλαδή να πάρει από κάποια τράπεζα των Χανίων, όπου φέρεται να είχε και γνωστούς, ένα καταναλωτικό δάνειο ύψος πάνω από 8.000 ευρώ, με την προϋπόθεση, πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενα, το γνούμενο, έτσι, ότι θα πλήρωνε εκείνος τις δόσεις, κάτι που ποτέ δεν έγινε. Η εισπρακτική λοιπόν εταιρεία της συγκεκριμένης τράπεζας άρχισε να ενοχλεί τον Πολιουδάκη και από ό,τι καταφέραμε και πληροφορηθήκαμε από την έρευνά μας, η τελευταία ενόχληση στον αγνούμενο ήταν τις μέρες εκείνες που χάθηκε. Στο σπίτι του, από ό,τι είπαν και οι συγγενείς που ερεύνησαν έτσι διακριτικά, δεν βρέθηκαν αυτά τα τραπεζικά έγγραφα. Πάλι η οικογένεια είπε ότι δεν δόθηκε βαρύτητα από την αρχή στην υπόθεση αυτή, με αποτέλεσμα να μην ληφθούν αποτυπώματα όπως και οι ίδιοι είχαν ζητήσει, να μην έχει δοθεί μέχρι σήμερα η άρση του κινητού τηλεφώνου και τέλος πάντων να μην έχει εξετάσει κανείς έτσι τόσο σοβαρά την υπόθεση αυτή. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι για κανέναν, αλλά όταν όμως βλέπεις γύρω-γύρω τέτοια στοιχεία, πιστεύω ότι πρέπει να τα εξετάσεις βαθύτερα. Και δεν πρέπει να βγάζουμε, ας πούμε, ένα πόρισμα από την αρχή ότι ο Τάδε έφυγε από μόνος του, τα στοιχεία όλα βρέθηκαν του ανθρώπου στο σπίτι, το αυτοκίνητό του, τα πάντα, ή ότι είχε προβλήματα και αυτοκτόνησε. Δεν το λέμε αυτό. Ή πήγε σε ένα μοναστήρι να μονάσει. Αυτά δεν τα λέμε. Ψάχνουμε βαθύτερα, τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία που και ο ίδιος ο αγνοούμενος μας αφήνει πίσω του, και ψάχνουμε να δούμε τι έχει συμβεί. Και φάνηκε, κυρία Νικολούλη, ότι οι κάτοικοι των Βουκολιών, οι άνθρωποι που γνώριζαν τον 64χρονο, μιλούσαν για έναν άνθρωπο φιλήσυχο, που το τελευταίο διάστημα όμως η συμπεριφορά του είχε αλλάξει, είχε γίνει πιο κλειστός στον εαυτό του και πέρα από αυτό είχε εκμυστηρευτεί και στην αδελφή του ότι κάποιος άγνωστος είχε μπει νύχτα στο σπίτι του και όταν τον αντιλήφθηκε εξαφανίστηκε. Ναι, αυτά όλα μας τα είπαν οι φίλοι του και μπράβο τους που μίλησαν, γιατί και έχουν εκπλαγεί και οι ίδιοι από αυτή την εξαφάνιση και μας είπαν όσα τους είχε ο ίδιος ο αγνοούμενος επιμένω να το λέω εκμυστερευτεί, αλλά και στην αδερφή του είχε μιλήσει για κάποιο παράξενο περιστατικό, ότι τη νύχτα ένιωσε ότι κάποιος άνοιγε την πόρτα και αυτά, αλλά πριν αντιδράσει ο άλλος έφυγε, έκλεισε την πόρτα πίσω του. Όταν λοιπόν τα βλέπεις όλα αυτά, εντάξει, το ψάχνεις βαθύτερα. Εμείς βρήκαμε τον γνωστό του, που ο ίδιος ο γνώμενος είχε πει ότι είχε αυτή την οικονομική συναλλαγή, αλλά μας είπε ότι ποτέ δεν πήρε δάνειο για τον ίδιο, ότι ένα δάνειο είχε πάρει παλιότερα ο γνώμενος, που καμιά σχέση δεν έχει με ένα αυτοκίνητο, αυτό ήταν πολύ παλιά και δεν υφίσταται πλέον. Είπε ότι δεν γνώριζε για το δάνειο, ποτέ δεν πήρε κάτι για αυτόν και ότι του χρωστούσε ελάχιστα δηλαδή χρήματα, ότι έχει να τον δει ένα χρόνο. Μας έδωσε και τη δική του την εξήγηση. Γι' αυτό λέω ότι
θα πρέπει, ας πούμε, τώρα και η ασφάλεια των Χανίων να μπει πιο βαθιά στην υπόθεση αυτή. Γιατί το λέω, γιατί χθες δεχθήκαμε και κάποιες πληροφορίες για κάποιο έτσι κύκλωμα που δρά και στα Χανιά και εντοπίζει μοναχικούς ανθρώπους έτσι απονήρευτους, τους βάζει σε αυτό το λούκι το οικονομικό, γιατί πιθανότητα τα ίδια να έχουν μπερδέματα με τράπεζες. Πάρε εσύ, ξέρω εγώ, 5.000, εντάξει, έχω ένα γνωστό εκεί, δεν θα σου βάλει υποθήκη, δεν χρειάζεσαι εγγυητή. Πάρτο να με εξυπηρετήσει και θα πληρώνω εγώ τις δόσεις. Ή πούλησε εκείνο το χωραφάκι που έχεις, δώσ' τα μου και εμένα γιατί έχω κάποια προβλήματα και θα σα δώσω κλπ. Δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι εκεί που λειτουργούν και στα Χανιά επιθετικά με τον τρόπο τους σε κάποιους έτσι απονήρευτους ανθρώπους. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ερευνηθούν γιατί είναι σοβαρά και εδώ έχουμε ήδη την εξαφάνιση ενός ανθρώπου που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Δηλαδή θέλει, απαιτεί πια την ερευνά της στη βαθιά. Μάλιστα. Φαντάζομαι θα συνεχιστούν οι έρευνες και είναι απορίας άξιον ότι διαπιστώθηκε ότι από τη χθεσινή βραδιά του τούνελ δεν είχατε τηλεφωνήματα που να δηλώνουν ότι είδαν έναν άνθρωπο που μοιάζει στον 64χρονο κάπου, τέλος πάντων, να τον έχουν δει οι τηλεθεατές. Ναι, όπως γίνεται και σε άλλες υποθέσεις, έτσι. Μία πληροφορία μόνο ότι κάποιος μοιάζει κάπου εκεί, αλλά εντάξει, δεν είχε καμία σχέση, κάποιος άλλος ήταν. Δηλαδή, όταν βλέπεις και μια τέτοια εικόνα, τι σου δείχνει αυτό? Ότι δεν βρίσκεται κάπου, δεν κυκλοφορεί. Αλλά και πάλι πώς? Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν πίσω. Το αυτοκίνητό του με βενζίνη ήταν στο σπίτι, το κινητό του. Επίσης ανοιχτό, που σημαίνει ότι κάτι είχε γίνει εκείνες τις μέρες. Και πάλι κανείς δεν σκέφτηκε τότε από τους αστυνομικούς να πάρει το φορτιστή, γιατί δεν μπορεί να ξέρει πόσο, τη διάρκεια έχει μπαταρία ακόμη. Να πάρει το φορτιστή, να το φορτίσει και να ερευνήσει τις κλίσεις για να βρει μια άκρη. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τώρα, σας λέω και πάλι, εμείς καταφέραμε να βρούμε κάποια στοιχεία για την εισπρακτική εταιρεία, για το πότε τον ενόχλησε, για πότε, τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι στη διάθεση των αρχών, έτσι. Είναι όλα αυτά στη διάθεση των αρχών και βέβαια προκαλεί έτσι πολλά ερωτήματα πώς και μια τράπεζα χορήγησε ένα δάνειο σε έναν άνθρωπο που παρουσίαζε έτσι μηδενικό εισόδημα, γιατί ήταν άνεργος τον τελευταίο καιρό και το λέει και ο ίδιος στην εισπρακτική εταιρεία, στους δικηγόρους, έλεγε ότι μα γιατί ενοχλείται εμένα, ας πούμε, εγώ είμαι άνεργος. Κατάφερα να αντλήσω κάτι περισσότερο από την εισπρακτική. Αυτά όλα είναι στη διάθεση των αρχών που με την άρση του τραπεζικού απορρίτου και με του κινητού, ας πούμε, θα καταφέρει να πλησιάσει περισσότερο την υπόθεση αυτή, να την εξιχνιάσει. Γιατί είναι κρίμα, λέω και πάλι. Μάλιστα. Η ανθρώπινη ζωή χάθηκε. Ας την αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα. Και ας μην βγάζουμε συμπεράσματα πάντα σε μια εξαφάνιση ότι ο ίδιος αγνοούμενος σκηνοθέτησε το χαμό του ή οτιδήποτε άλλο. Κυρία Νικολούλη, αυτό είναι το πιο εύκολο. Αυτό είναι το πιο εύκολο που μπορεί να κάνει κανείς. Έτσι δεν είναι? Η έρευνα είναι η δύσκολη. Θα πρέπει να γίνει πιο βαθιά έρευνα, λοιπόν. Πρέπει και νομίζω από κάποιον πιο. Και είναι και καθυστερημένα. Έχουν περάσει ήδη 4 μήνες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ και τους κριτικούς εκεί που βοήθησαν στην έρευνα αυτή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Yeah.